Ο κόλπος τι να πάει, άμα έχεις πάει μια φορά και έχεις δει, από εκεί και πάει ξανά. Οπα. Να πάρει και καινούργιοι. Εντάξει, αυτοί που είμαστε, θα έρθουν και άλλοι μετά. Άντως θα γίνει. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, παραχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, εθέ και σκήνωσον ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέν τα σφιχάς ημών. Αμήν. Αμήν. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι δεν πρέπει αυτός που έχει το λόγο και μιλάει το λόγο του Θεού να αλλάζει, λέει, θέμα από το ένα θέμα να μεταβαίνει στο άλλο. Και βέβαια δικαιολογεί το πράγμα. Λέει ότι και τα μικρά παιδιά όταν μαθαίνουν γράμματα και είναι στις πρώτες τάξεις φαίνεται δεν έβλεπε πρόοδο Άγιος στο ακροατήριό του. Όταν μαθαίνουν τις πρώτες συλλαβές, ο δάσκαλος, άμα δεν δει ότι έχουν κατανοήσει το μάθημα, το επαναλαμβάνει πολλές φορές. Και ακόμη, αν λέγει σε κάποιο μέρος του σώματος κάποια πληγή πιορούσα για πολύ χρονικό διάστημα δεν έχει θεραπευθεί, χρειάζεται να επαναλαμβάνεται η θεραπεία, να μελετάτε το θέμα πολύ και να επιμένουν στη θεραπεία, στην αγωγή δηλαδή, και στην επιμέλεια του φαρμάκου. Έτσι μοιάζουν και τα τραύματα της ψυχής. Τα τραύματα της ψυχής, λέει, το ίδιο είναι ή και πολύ σημαντικότερα. Γιατί αν κάποιο κακό φωλιάζει μέσα μας, φωλιάζει κανένα κακό. Μηδιά. Πολλά. 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 Εν πάση περιπτώσει, σε ένα εμείς κακό θα ασχοληθούμε, που το περιγράφει και ο Άγιος εδώ πέρα, με παραδείγματα ζωντανά. Για να κάνουμε κάποια σύγκριση με ανάλογα παραδείγματα. Που αντίστροφα από τη συνήθεια που έχουμε εμείς να γυρίζουμε γύρω, γύρω, γύρω και μέσα στο κακό, αυτό το παράδειγμα το έδειξε έτσι ο Κύριος και πέρα, αυτό θα κοιτάτε, όλο ένα, όλο ένα. Για να λίγο, 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 λίγο να μαλακώνει η ψυχή σας. Δεν θα πω ποιο είναι η κακή εκείνη συνήθεια που είναι κληρονομική. Είναι κληρονομική. Επιτρέψτε μου, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, να σας μιλήσω για εκείνον που πήρε τη μαρτυρία
τη σφραγίδα, ας πούμε, έτσι, από ψηλά και την ονομασία. Και αυτός ποιος είναι? Εύρον, λέγει ο ίδιος ο Κύριος, είναι από το Άλφα Βασιλειών, Παλαιά Διαθήκη, κεφάλαιο 13, 14 χωρίο, ή αλλιώς από τις Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 13, 22 στίχος, και λέει το εξής: Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου. Βρήκε ο Κύριος και Θεός μας, η Αγία Τριάδα, τον Δαβίδ, που ήταν σαν άνθρωπος γιος του Ιεσέ, και τον βρήκε, λέει, σύμφωνο ο Κύριος με τη δική του καρδιά. Άρα πορευόταν ο Δαβίδ σύμφωνα με την καρδιά του Κυρίου μας. Να το δέσουμε αυτό. Έζησε ο Δαβίδ προ Χριστού. Και τον βρίσκει ο Κύριος που μας έδωσε το Ευαγγέλιο, σύμφωνο με το Ευαγγέλιο που δόθηκε μετά Χριστόν. Σύμφωνο με το Ευαγγέλιο. Και όχι σύμφωνο με την εποχή που έζησε εκείνος, που έζησε σε μια εποχή που έλεγε οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμών αντί οφθαλμού. Το θυμόμαστε εκείνο το πράγμα. Σου βγάλανε το μάτι, βγάλε το μάτι του άλλου εσύ. Κάνε ό,τι σου έκανε, ό,τι κακό σου έκανε. Εγώ, λέει ο Κύριος, δεν τον βρήκα να βαδίζει σε αυτά τα γνάρια, αλλά τον βρήκα να βαδίζει στα δικά μου τα γνάρια. Παραδείγματος χάρη, στα γνάρια εκείνα που είπα, Πάτερ άφες αυτής, ου γαρίδας ειδιποιούσι. Στα γνάρια του πρωτομάρτυρου Στεφάνου, Κύριε μη στείς την αμαρτία ετάφη. Του Αγίου Λογίνου, των Αγίων Όρων, της μετάχριστον εποχής, βρήκε το Δαβίδ όμοιο με εκείνους που έζησαν σαν τον Χριστό μετάχριστον. Επαναλαμβάνω, είχε ανατραφεί ο Δαβίδ με τα διδάγματα, να το προσέξουμε καλά, της Παλαιάς Διαθήκης, και είχε φτιάξει καρδιά Καινής Διαθήκης. Εδώ θα κάνουμε ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο. Είναι σαν να λέμε εμείς τώρα τη στιγμή αυτή, αν ζούσαμε την πρωτοχριστιανική εποχή που τα θαύματα πλημμύριζαν τους ανθρώπους, θα είχαμε και εμείς την καρδιά όμοια με εκείνους. Όμως ζούμε σε μια εποχή χειρότερη, της οποίας δεν υπάρχει. Μας τα ανατρέπει αυτά της λογικής, τα επιχειρήματα, αυτό που τώρα μόλις αναφέραμε, ότι ζούσε προ Χριστού, που σκότωσε σε σκοτώνουνε, σε χτυπάνε χτυπάς, οδόντα τη οδόντος, ο Δαβίδ. Και όμως είχε άλλη διαγωγή από εκείνη. Είναι σαν να λέει, δεν φταίει ούτε ο τόπος, ούτε ο τρόπος που ζουν οι άνθρωποι, αλλά ότι φταίς εσύ προσωπικά, ο ίδιος, για τον τρόπο της ζωής σου. Εσύ είσαι ο υπεύθυνος για όλα όσα διαλογίζεσαι, για όλα όσα πράττεις. Είναι λάθος, Μαγγέλη? Όχι, υπάρχουν πολλά παραδείγματα, όπως και στα Σόδομα και στα Γόμορα,
παρότι οι πόλεις αυτές ήταν μέσα στην αμαρτία, υπήρχε και εκεί ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού μου. Και γι' αυτό και σώθηκε. Αλλά για τον Δαβίδ, επαναλαμβάνω, έχουμε τη γραφή που λέγει «Τον βρήκα». Τον βρήκα. Σαν να δηλαδή, πότε λέμε «Τον βρήκα»? Όταν ψάχνουμε για να βρούμε. Ψάχνουμε. «Το βρήκα» λέμε. Όταν το βρούμε, «Το βρήκα» φωνάζουμε. Παρουσιάζει τον Κύριο σαν να έψαχνε να βρει. Και τον βρήκε και μας λέει «Να, αυτός είναι. Αυτός είναι σύμφωνος με την καρδιά μου. Αυτός πράττει σύμφωνα με την καρδιά μου». Εγώ ομολογίζω αυτή τη στιγμή. Λέω, δεν θα ήθελα να ακούσει λίγο αυτό το λόγο. Τον βρήκα. Είναι, να, αυτός είναι ο τάδε. Που βαδίσιμα το θέλημά μου. Εκεί δηλαδή τοποθετώ το θέμα στην ουσία. Και προχώρα. Γιατί ο Κύριος μας είπε «Τον βρήκα»? Να το δούμε λιγάκι. Το δούμε. Θα διαβάσω λίγο για να καταλάβουμε πολλά. Σιγά σιγά. Όχι, μάλλον πρώτα θα πω με δύο λόγια κάτι πολύ γνωστό σε εσάς. Είχε κηρυχθεί πόλεμος εναντίον του Ισραήλ. Λίγο σταματάω για να μας μπαίνει στο μυαλό. Ο εχθρός που απειλούσε την υπόσταση των Ισραηλίτων ήταν πάνοπλος και πανίσχυρος. Συγκριτικά, οι Ισραηλίτες δεν διέθεταν ούτε οπλισμό, ούτε στρατό για να αντιμετωπίσει τον εχθρό. Δηλαδή, πιο απλά. Ήτανε βορρά οι Ισραηλίτες, βορρά, τροφή, έτοιμοι στο στόμα του λιονταριού. Εμείς θα λέγαμε πιο απλά σήμερα, χαμένοι από χέρι. Για θέμα ζωής δεν γινόταν για κανένα, για κανένα απολύτως. Δεν τολμούσε κανείς να υψώσει ανάστημα στον εχθρό που απειλούσε τους Ισραηλίτες. Το Τσοπανόπουλο το ξέρουμε, που έβασκε τα πρόβατα και έπαιζε στη φλογιά του, που ήταν παιδί, το Δαβίδ, σηκώθηκε και πάει στο βασιλιά. «Βασιλιά, εγώ θα πάω να πολεμήσω». Και βέβαια, τι κοψιά είδε ο βασιλιάς ο Σαούλ του Δαβίδ και τα χρόνια είδε, αλλά δε χώραγε λογισμός ένας άνθρωπος και μάλιστα νέος που δεν γνώριζε να πιάνει όπλο στο χέρι. Είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει ολόκληρο λαό? Όλοι ήσαν ένδρομοι και ο βασιλιάς τον εμπόδιζε, ο Σαούλ. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι το εγχείρημα, την προσπάθεια, να το πω έτσι, τι έκανε ο Δαβίδ. Και ότι χτύπησε και έριξε κάτω νεκρό του Κολιά. Είναι το γνωστό εκείνο παράδειγμα. Και βέβαια ο εχθρός έκανε πίσω. Σίγουρα δεν είχε στηριχθεί στη δύναμή του ο Δαβίδ. Αυτό ήταν βέβαιο και όλοι το γνωρίζουμε. Δεν είχε στηριχθεί καν στη δύναμή του.
αλλά στη δύναμη που αντλούσε από την πίστη σε εκείνον. Γι' αυτό και αναδείχθηκε νικητής. Από εδώ και πέρα αρχίζει το θέμα μας. Νικάει ο Δαβίδ, δεν χαίρεται ο Σαούλ. Γιατί ο μεν βασιλιάς Σαούλ βρέθηκε σε ολοκληρωτική αδυναμία να πει κάνω και ένα βήμα για να πολεμήσω, γιατί γνώριζε ότι θα έκανε οπωσδήποτε. Νικά ο Δαβίδ που δεν διέθετε τίποτα απολύτως και αμέσως ακούστηκαν τραγούδια, εγκόμια, ύμνη από χορό, από μια ομάδα μεγάλη γυναικών, οι οποίες επενούσαν, επεφημούσαν και συντροκάβλασαν ο μεν Σαούλ ενίκησε χιλίους, ο δε Δαβίδ ενίκησε μυρίους. Δηλαδή πολλαπλάσιους. Αυτός ο λόγος ηχούσε, χτυπούσε δυνατά στην καρδιά του Σαούλ, του άνοιγε βαθύ το ρήγμα, είχε το ρήγμα. Τώρα όμως με τον ύμνο του άνοιξε βαθιά την πληγή και του δημιούργησε πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα από ό,τι το είχε. Ο Δαβίδ, ανώτερος από μένα, ναι. Ο φθόνος λοιπόν, ο φθόνος ζήνια. Έπρεπε, δεν είναι μικρό αμάρτημα, θα το δούμε εδώ στη στην ακτινογραφία που κάνει ο Άγιος Χρυσόστομος. Κάνει μια ακτινογραφία πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα δούμε το αντίθετο του φθόνου, αυτόν τον Δαβίδ, τον ταπεινό και πράο που διάρεξε ο Κύριος, αυτό θα δούμε στην ουσία, πώς με ποιο τρόπο αντιμετώπισε τον φθονερό άρχοντα. Και όσο είναι δυνατόν να καταλάβουμε και να ζήσουμε, να πάρουμε και εμείς να φαινηθούμε. Λοιπόν, αφού έχουμε τα γεγονότα και τα πρόσωπα στα χέρια μας, διαβάζουμε τον Ιερό Χρυσόστομο. Κάποτε, όταν είχε κηρυχθεί κατά των Ιουδαίων σκληρότατος πόλεμος και οι πάντες είχαν ζαρώσει κατατρομαγμένοι, κανείς δεν τολμούσε να παρουσιαστεί μπροστά. Η χώρα ολόκληρη βρισκόταν στα έσχατα, δηλαδή στο τέλος της ζωής, στα έσχατα, και ο καθένας έβλεπε το θάνατο μπροστά στα μάτια του. Και περίμεναν όλοι κάθε μέρα να πεθάνουν και ζούσαν ζωή χειρότερη από τη ζωή εκείνων που οδηγούνται στο βάραθρο. Χειρότερη από τη ζωή εκείνων, λέει εδώ μέσα, έχει μια παρατήρηση, μέσα σε λακκούβα μεγάλη βαθιά ρίχναν τους λεπρούς. Λέει ζούσαν αυτοί που είχαν τον εχθρό από έξω σε χειρότερη ζωή από εκείνους. Τότε αφού άφησε ο Δαβίδ τα πρόβατα και ήρθε στο στρατόπεδο, αν και η ηλικία του και το επαγγελμά του τον απείρασαν από τους κόπους του πολέμου, γιατί το λέει αυτό, γιατί δεν είχε ηλικία, ήταν ένα μικρό παιδί ήταν, και μικρά παιδιά φαντάρι δεν πηγαίνουνε.
ήταν απανασόταν εντελώς από το να πιάσει όπλο. Στο στρατό πάνε αυτοί που έχουν την κανονική υγεία. Και το επαγγελμά του λοιπόν τον εμπόδισε, γιατί ήταν έτσι ο πάλις. Ανέλαβε ολόκληρο τον πόλεμο ο Δαβίδ τότε και επέτυχε κατορθώματα τα οποία υπερέβαιναν, ξεπερνούσαν κάθε προσδοκία. Σίγουρα ξεπερνούσε κάθε αναμονή, κάθε προσδοκία. Πώς το κάνουμε? Και τίποτε αν δεν είχε κατορθώσει ο Δαβίδ θα έπρεπε να στεφανωθεί για την προθυμία και την πρόθεσή του. Αν αυτό το παιδάκι, το μικρό Τσοβανόπουλο, τίποτα δεν κατόρθωνε, πάλι λέει έπρεπε να στεφανωθεί. Γιατί έκανε την τόλμη να πει, εγώ θα πολεμήσω. Σε ένα λαό που ήταν άπραπτος. Και όχι άπραπτος, αλλά και τρομοκρατημένος. Διότι το να κάνει αυτό ένα στρατιώτης ενήλικος, δεν είναι παράδοξο. Είναι στρατιώτης και κάνει την απόπειρα. Επειδή το απαιτούσε ο κανονισμός στρατού. Αυτός όμως όχι μόνο δεν είχε καμία ανάγκη, αλλά αντίθετα είχε και πολλούς οι οποίοι τον εμπόδιζαν να κάνει αυτό. Και ο αδελφός του τον επετίμησε. Και ο βασιλιάς λαμβάνουν υπόψη την ανώριμη ηλικία του και τη φοβερότητα των κινδύνων, τον εμπόδισε και τον διέτασε να παραμείνει, λέγοντάς του «Ουδη νήσι παρευρεθήνε ότι σύ παιδάριονι». Αυτός δε ανήρ πολεμιστής εκ νεότητος αυτού. «Βρε παιδί μου, δεν θα μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα. Παιδάκεις εσύ». Αυτός είναι πολεμιστής από τα νιάτα του και έχει διεξάγει πολέμους νηφόρους. Πού πας να τα βάλεις μαζί του? Του είπε ο Σαούλ, ο αδερφός του και ο βασιλιάς από την μεριά. Ενώ λοιπόν δεν τον έσπρωνε καμιά αιτία σε αυτό, πυρπολήθης μόνος του, αφού άναψε λέει μόνος του, εδώ κοιτάξτε το, από θείων ζήλων, θείων ζήλων, δεν το σχολιάζω τώρα αυτό, και από την αγάπη προς την πατρίδα, πράγματα που απουσιάζουν Ευάγγελε σήμερα, και ο θείος ζήλος και η αγάπη στην πατρίδα. Άλλοι είναι νερόραστοι και άλλοι είναι παγωμένοι. Για ζεστασιά καρδιάς προς το Θεό και στην πατρίδα, μην το ψάχνουμε, βρωμάμε από πάνω μέχρι κάτω. Αυτός μέσα σε ένα λαό, προσέξτε, σε ένα λαό βρέθηκε μόνο Δαβίδ. Μου θυμίζει πάλι τον Άγιο Άγιο που λέει «Αρκεί, αρκεί, Ισανίρ, ένας άνδρας, ένας άνθρωπος και μόνος ένας άνθρωπος, πυρί Θεού πυρπολούμενος, να φλέγεται όμως από φωτιά θεϊκή, πυρί Θεού πυρπολούμενος», εδώ το λέει «ζήλων θείων, πυρπολίσε πάντα το Δήμο». Αυτός με το θεϊκό ζήλο, τη θεϊκή φωτιά, ο ένας μόνο, μπορεί να ανάψει, να ανάψει φωτιά σε όλο το λαό. Και εννοώ θεϊκή φωτιά. Θεϊκή φωτιά. Άρα, παρατήρηση. Κώστα Αδάμ, πόσα χρόνια κάνεις τον κύκλο? Τόσα χρόνια κάνεις κύκλο. Από παιδί, περίπου, έτσι Ευάγγελε, μέχρι τώρα, που ασπίσα τα μαλλιά μου και κοντεύω να φύγω από τον κόσμο, και όχι μόνον δεν αλλάζει ένα μεγάλο μέρος από τα λεγόμενα,
του Θείου Λόγου, αλλά και από το πίμνιο που υπάρχει, τρώει ο λίγος. Από τους ακροατές που έρχονται, άλλοι δεν έρχονται, άλλοι καθόλου σηκώνονται και φεύγουν. Με τα προσχήματα που γνωρίζουμε. Αφού λες και εσύ τα ίδια και τα ίδια και οι άλλοι τα ξέρουν όλα, τι να έρθουν να κάνουν. Δεν είναι μόνο δικές ευθύνες. Δεν είναι μόνο δικές ευθύνες, Κώστα. Είναι και το άλλο που λέει ότι άμα, δεν ξέρω και άμα έρθει και μάθω, λέει ότι έχω ευθύνες. Δεν το ξέρεις σήμερα ότι όλοι μιλάνε και κανείς δεν ακούει. Τι να κάνω. Εν πάση περιπτώσει, σωστά είναι αυτά. Οι παρατηρήσεις είναι σωστές. Γλώσσες παρατηρήσεις. Έκανε λοιπόν από αγάπη στον Θεό και στην πατρίδα η επίθεση ατρόμητος. Δύο στοιχεία. Και τα δύο είναι και άνδρο έχουν την αγάπη. Και στον Θεό και στην πατρίδα είναι το κέντρο η αγάπη. Όρμησε μόνο με αυτό ατρόμητος. Κατά των βαρβάρων σαν να έβλεπε πρόβατα και όχι ανθρώπους. Σαν να έβλεπε πρόβατα και όχι ανθρώπους. Και σαν να επρόκειτο να εκδιώξει σκύλους και όχι τόσων ισχυρών στρατών, τόσων ισχυρών στρατών ανθρώπων. Ακούσε εσύ. Κατανοητά. Πλήρωσε. Και έδειξε τότε τόσο μεγάλη φροντίδα για τον βασιλέα, ώστε και πριν από τον αγώνα και από την νίκη να τον ανυψώσει από το έδαφος όπου βρίσκεται πεσμένος με το πρόσωπο. Ο βασιλιάς δε είχε πέσει κάτω λυμμένος. Λύθηκα από το φόβο. Είχε λυθεί. Έβλεπε απέναντι τις στρατιές. Τέρμα, είμαστε όλοι δέσμοι. Και ο Δαβίδ το παιδάκι τον ανύψωσε ψηλά λέει αυτό που είχε πέσει κάτω από την τρομάρα του, τον Σαούλ, τον βασιλιά. Διότι δεν τον βοήθησε μόνο με τα έργα, αλλά και πριν από αυτά τον παρηγορούσε με λόγια. Πριν από τη μάχη, τον παρηγορούσε τον βασιλιά, ένα τσοπανόπουλο, λέγοντας το εξής: μη συμπεσέτω η καρδία του Κυρίου μου επ' αυτόν. Μη συμπεσέτω. Μην αφήνεις να τη τρώει την καρδιά σου και να πέφτει κάτω από το φόβο των εχθρών. Μην την αφήνεις να πέφτει κάτω. Έχε φρόνημα, στάσου όρθιος. Μην παραλύεις. Έτσι του λέγει στην ουσία το Τσοπανόπουλο, ο Δαβίδ. Έτσι του λέγει. Ότι ο δούλος σου, λέει, μην φοβάσαι, σήκωσε ανάστημα, γιατί ο δούλος σου, δηλαδή εγώ, ο Δαβίδ, πορεύσεται και πολεμήσει μετά το αλλοφύλλο τούτου. Θα βαδίσω και θα πολεμήσω με αυτόν τον αλλόφυλλο εχθρό. Τι εμπιστοσύνη τώρα, σήκω πάνω, τρομάρα σου, που έχει σκύψει κάτω από το φόβο σου, θα πάω εγώ να πολεμήσω. Ολόκληρο βασιλιά με στρατεύματα, εγώ θα πω ότι σε νοιάζει. Είναι λοιπόν ασήμαντο αυτό. Πες μου το να δώσει την ψυχή του και ενώ δεν είχε καμιά ανάγκη να το πράξει, ο Δαβίδ δηλαδή, να πηδήσει στο μέσο των εχθρών προς χάριν εκείνων από τους οποίους δεν είχε ποτέ να μεγεθυνθεί. Το παιδάκι αυτό λέει κάνει αυτή την προσπάθεια για τους άλλους από τους οποίους δεν περίμενε καν ευεργεσία. Τους συμπατριώτες του. Δεν περίμενε να ευεργεθεί και πολύ περισσότερο από τον Σαούλ. Δεν περίμενε ευεργεσία. Οι Άγιοι, το γνωρίζετε και το γνωρίζουμε όλοι μας, οι Άγιοι άνθρωποι, οι Θεοφώτιστοι, οι ζήλο Θεού έχοντες, όπως λέει εδώ, οι πυρ πνεύμοντες Θείων, γνωρίζουν πριν αναλάβουν το έργο, έχουν λάβει το μήνυμα,
Το αποτέλεσμα το γνωρίζουν και γνωρίζουν τα μετά το αποτέλεσμα. Μετά δηλαδή από τις ευεργετικές συνέπειες που θα έχει η επέμβασή τους σε μια τέτοια πράξη. Τα γνωρίζουν. Ο Κύριος γνώριζε ο Θεσσαλονός ότι θα ερχόταν και θα προσφέρει τον ουρανόν ολόκληρο. Ήξε ο Θεσσαλονός, το έκανε. Λοιπόν. Δεν έπρεπε λοιπόν ύστερα από αυτό να λάβει κάποιο αξίωμα και να ανακηρυχθεί σωτήρας ολοκλήρου της χώρας. Παρατήρησε το ρούσο μου. Αυτός ο Δαβίδ που τον νίκησε τον εχθρό του, δεν έπρεπε να τον πάρει ο βασιλιάς και να πει «Να ο σωτήρας μας» και να τον δείξει να πληρωθεί και εκείνος για το μεγάλο καλό που έκανε. Αυτός ο οποίος είχε σώσει και το θεσμό της βασιλείας και το έδαφος της χώρας και τη ζωή όλων με τη χάρη του Θεού. Και τη χώρα και το θεσμό και τους ανθρώπους. Πού πάτε, αυτόν, πάρτε τον, πες τον ευχαριστώ γιατί σας έσωσε όλους. Διότι ποια άλλη ευεργεσία θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη από αυτή. Μας θυμίζει, τι μας θυμίζει αυτό. Η ευχαριστία. Τη συμπεριφορά στον Κύριο. Αυτό μας θυμίζει. Ομά πράγματα. Ομά πράγματα. Ομά πράγματα. Η ευεργεσία του δεν είχε σχέση με χρήματα. Προσέφερε ευεργεσία και δεν περίμενε να πληρωθεί. Ούτε δόξα, ούτε κυριαρχία, αλλά είχε σχέση με την ίδια τη ζωή του βασιλιά. Ναι, Ιού. Τον έσωσε τον βασιλιά. Και τον λαό ολόκληρο βέβαια. Τον οποίο έφερε πίσω σχεδόν από τα σπήλα του Άδου. Τον έφερε, λέει, πίσω του βασιλιά από τις σπήλες του Άδου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή ενώ τον είχε αρπάξει ο θάνατος με το στόμα και τον πήγαινε κατευθείαν κάτω, ο Σαούλ τακ, δεν ο μπάς του λέει, σου σώζω τη ζωή με τη χάρη του Θεού, πίσω από τον Άδη. Ο Άδης τον έπαιρνε και το Σαούλ και ο Δαβίδ τον έβγαζε. Το ευεργέτη μου που του έκανε. Χάρη σε αυτόν ο βασιλιάς ζούσε και απολάμβανε την εξουσία. Πώς λοιπόν τον επλήρωσε ο Σαούλ τον Δαβίδ ύστερα από όλα αυτά που του πρόσφερε? Αν εξέταζε κανείς το μέγεθος των κατορθωμάτων του, ακόμη κι αν έπαιρνε από την κεφαλή του βασιλέως το στέμα και το έβαζε στο κεφάλι του Δαβίδ, πάλι δεν θα μπορούσε ποτέ να τον ανταμείψει. Και να έλεγε, να ο βασιλιάς σας. Δεν του πλήρωνε την πράξη που το έκανε. Και θα έμενε απλήρωτο το μεγαλύτερο μέρος της οφειλής. Θα έμενε το μεγαλύτερο μέρος της οφειλής. Θα το έμενε απλήρωτο και αν το έβρεσε το στεφάνι πάνω. Διότι εκείνος του εχάρισε και τη ζωή, ο Δαβίδ, του βασιλιά, και τη βασιλεία. Ενώ αυτός επρόκειται να του παραχωρήσει μόνο τη βασιλεία, μόνο το στέμα να του βάλει. Άντε, γίνω βασιλιάς. Ζωή όμως δεν μου χαρίζεις, εγώ σου χάρισα το βασικότερο από όλα, τη ζωή. Ας είδαμε όμως την αμοιβή του, να δούμε πώς τον πλήρωσε ο Σαούλ τον Δαβίδ, το σωτήρα του, το σωτήρα. Πρέπει να δούμε παράδειγμα, μια παροιμία που λέει, έτσι λαϊκίστηκα πολύ, χέρι που σε ευεργέτησε, τι λέει παραπέρα, αν δεν το φυλάς,
Μη το δαγκώνεις. Μη το δαγκώνεις. Που σημαίνει ότι οι αληθινοί ευεργέτες δαγκώνονται, ευεργετούν και δαγκώνονται. Από τα φίδια που λέγονται άνθρωποι. Τώρα. Ναι. Λοιπόν. Είχε υποψίας εναντίον του ο βασιλιάς, είχε υποψίες εναντίον του παιδιού Δαβίδ και τον υπέβλεπεν από την ημέρα αυτή που νίκησε. Από την ημέρα που νίκησε παρακολουθούσε. Τον υπέβλεπε, τον κοίταγε με μισό μάτι. Αυτό είναι το κοιτάω έτσι. Δεν το κοιτάω έτσι, το κοιτάω έτσι, κάτω από, το, από την κάτω μεριά. Πονηρά ύπουλα. Τον υπέβλεπε. Εξαιτίας ποιου πράγματος τον υπέβλεπε και γιατί. Είναι βεβαίως αναγκαίο να πούμε και την αιτία της υποψίας. Έχουμε μια υποψία. Φοβερό πράγμα, ο πατήρ Παΐσιος λέει η υποψία λιώνει τον άνθρωπο, κυριολεκτικά. Το λέμε υποψία, ένας λογισμός σε βάρος σου ή και του αλουνού, άδικος, τελείωσε, σε λιώνει. Σε παραλύει κυριολεκτικά. Δεν σε αφήνει να κάνεις τίποτα. Σε έχει έτσι. Ένα λογισμός και μόνο. Δεν σε αφήνει να κοιμηθείς. Δεν σε αφήνει. Και τον βασιλιά λοιπόν λέει, η υποψία τον βασάνισε. Οτιδήποτε όμως κι αν πει κανείς δεν θα είναι δίκαιο. Γιατί ποια αφορμή δικαίας υποψίας θα μπορούσε να υπάρξει εναντίον εκείνου ο οποίος και την ψυχή του ακόμη εχάρισε και πρόσφερε τη ζωή του ως δώρο και την ψυχή του χαρίζει και τη ζωή και του την προσφέρει δώρο. Τι υποψία να βγει από αυτήν την περίπτωση. Να ζεις το γεγονός ότι σε έσωσε τον ίδιο προσωπικά από το θάνατο και τελευταίο είναι ότι σου άφησε, σου διατηρήσει το δεσμό να είσαι και βασιλιάς. Υποψία σε αυτόν, υπόνοια, από πού ως πού. Παρά τα αυτά όμως ας δούμε και την αιτία της έχθρας για να μάθετε ότι θα ήταν σωστό να τιμηθεί για αυτά τα οποία τον υποψιαζόταν και τον επιβουλευόταν κατόπιν τόσο όσο και την ίδια όσο και για την ίδια την είχε. Άρχισε πια το πράγμα να αλλάζει. Ποια λοιπόν ήταν η αιτία της υποψίας? Αφού πήρε την κεφαλή του βαρβάρου, αφού δηλαδή ο Δαβίδ τον σκόδωσε τον εχθρό και επέστρεψε κρατώντας τα λάφυρα, γύρισε από το τη μάχη με τα λάφυρα στο γέρι. Πάρτε τα βασιλιά, είμαστε νικητές. Εξήλθον εχορεύουσε, λέγει, άδουσε και λέγουσε. Βγήκαν αυτές που τραγουδάγανε εμβατήρια. Όπως λέμε, περνάει ο στρατός σε λάθος φρουρός, νικάει και τα λοιπά και οι γυναίκες αυτές τραγουδάνε βατήρια νικηφόρα. Και τι λέγανε? Επάταξε Σαούλ εν χιλιάσι, λέει, σκόρπισε ο Σαούλ χιλιάδες εχθρούς, να μην αφήσουν και τον άρχοντα έξω από το τραγούδι της νίκης, τον βάλε, γι' αυτό είναι μέσα. Βασιλιάς ήτανε. Λοιπόν, και Δαβίδ εμμυριάσει και ο Δαβίδ σκόρπισε πολλούς και πολλούς, μυριάδες και οργίστη ο Σαούλ και είναι υποβλεπόμενος τον Δαβίδ. Τότε λέει έγινε γεμάτος από οργή και τον έβλεπε ύπουλα το Δαβίδ.
από τις ημέρες εκείνης και επέγγελα. Την ημέρα που τραγουδήσα το τραγουδάκι και μετά σου λέει τελείωσα εγώ. Αυτός ο πιτσιρικάς εδώ να έχει τέτοια δόξα πιο μεγάλη από μένα, μυριάδες και εγώ χιλιάδες, πώς είναι δυνατόν. Ιωσήφε, πάντως θα το πω σε άλλη ερμηνεία εκείνο που εδώ βλέπουμε, θα το δούμε και συνέχεια. Το μάτι το ανθρώπινο από μονάχο του είναι η καρδιά του Σαούλ, τον καιρό του φθόνου. Το μάτι το ανθρώπινο από μονάχο του είναι σαν την καρδιά του βασιλιά Σαούλ, που είδε τόσες ευεργεσίες και είχε καρδιά φθονερή να σκοτώσει τον ευεργέτη. Και όταν λέω το ανθρώπινο, δεν ξέρω και τον εαυτό μου. Γιατί ο φθόνος έχει ρίζες βαθιές, πολύ βαθιές ρίζες. Και όταν βλέπει οποιαδήποτε πρόοδο, από πουδήποτε να προέρχεται, να φθονεί. Όχι την πρόοδο, δεν μπορεί. Αυτό που προοδεύει. Και όχι μόνο να φωνεί, αλλά αν του Δαβίδη η καρδιά ήταν γεμάτη από φωτιά θεϊκή, του Φθονερού είναι γεμάτη από φωτιά φθόνου, που σκορπίζει τον θάνατο. Αυτό είχε και ο Σαούλ. Ήθελε του Δαβίδ το κεφάλι στο χέρι. Ήθελε του Δαβίδ το κεφάλι στο χέρι. Γιατί νικούσε. Γιατί ήταν ο νικητής. ο νικητής. Επαναλαμβάνω, ας το προσέξουμε αυτό. Τώρα το μάτι το ανθρώπινο, δεν αυτό αυτό το μάτι δεν φταίει. Φταίει εδώ τι υπάρχει. Και από εδώ κινείται αυτό, κινείται και ο λογισμός και από εκεί και πέρα φτάνουμε στην πράξη. Δηλαδή ο φθόνος τρώει τον άνθρωπο. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, κάτι πολύ, έχει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα και δυνατή πάνω σε αυτό. Λέει φέρτε στο μπροστά στο μυαλό σας, στα μάτια σας αυτή τη στιγμή, την εικόνα ενός ανθρώπου που είναι δεμένος σε ένα δέντρο, ο άνθρωπος είναι δεμένος σε ένα δέντρο και απέναντί του στέκονται με τα όπλα και τον χτυπάνε όλη η ανθρωπότητα. Τον χτυπάνε όλοι. Υποφέρει κυριολεκτικά, μπορεί να απαλλαγεί από αυτό το κακό, δεν το θέλει. Δεν το θέλει. Επαναλαμβάνω, τον έναν τον χτυπάνε με τα όπλα τους όλοι. Να το εξηγήσω. Εγώ είμαι ο φθονερός. Βλέπω τον Ευάγγελο και είναι ωραίος. Μου καίγεται η καρδιά. Χτυπάω το όλο. Εγώ μόνος μου με το φέρω στο δικό μου, τον εαυτό μου. Βλέπω τον αδερφό του Βασίλη να προδεύουν τα παιδιά του. Και μάλιστα πάρα πολύ. Καίγεται η καρδιά μου, γιατί είμαι φθονερός. Με χτυπάει λίγο, με τα βέλη, όχι ο ίδιος. Εγώ παίρνω και χτυπάω τον εαυτό μου. Του αλλού άλλο είδος προόδου μου χτυπάει την καρδιά. Γιατί, δηλαδή, κάθε ένας που προοδεύει στον κόσμο χτυπάει τον φθονερό, όχι ο ίδιος, αλλά ο φθονερός τον εαυτό του και μόνος του. Και είναι πάντα πληγωμένος και πάντα πονάει. Πάντα υποφέρει. Τέτοια ήταν η καρδιά του Σαούλ. Τον ευεργέτη, αντί να τον ευεργετήσει, επιχείρησε να τον εκτελέσει.
Γιατί λοιπόν αγανακτή, το είπαμε και με πράγμα, και προχωράμε. Όμως, δεν λέγω τίποτα από αυτά, αλλά θα ήθελα να είπω τα εξής. Έστω ότι οι γυναίκες που τραγουδούσαν για τον Δαβίδ έπραξαν κακώς. Έχουμε στο μυαλό μας την εικόνα ότι του έψαλαν ύμνους και τραγούδια του Δαβίδ για την νίκη στους εχθρούς. Έστω, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι οι γυναίκες αυτές έπραξαν κακώς και ότι είναι άξιες κατηγορίας. Τι φταίει όμως γι' αυτό ο Δαβίδ, αν αυτές το τραγούδισαν, δεν τις έβαλε ο Δαβίδ, από μονάχες τους. Φαίνεται από θείο φωτισμό, μονάχες τους τραγούδισαν. Αυτές δεν φταίνε και τραγούδισαν για να εμπνήσουν τον νικητή. Αλλά και τι φταίει και ο Δαβίδ. Αυτός ούτε συνέταξε τα άσματα, ούτε έφτιαξε τα τραγούδια και είπε πάρτε να τραγουδήσετε, ούτε τις έπεισε τις γυναίκες να λέγουν αυτό που έλεγαν, ούτε μηχανεύθηκε τον τρόπο αυτόν για να λάβει επέμβους. Είναι αμέτωχος, ήταν αμέτωχος πέρα για πέρα στα τραγούδια αυτά, τα ελληνικά στο πρόσωπό του. Ώστε αν έπρεπε να γανακτήσει, έπρεπε να γανακτήσει εναντίον των γυναικών ο βασιλιάς. Και όχι εναντίον του ευεργέτου ολοκλήρου της χώρας του, ο οποίος ήταν άξιος μυρίων στεφάνων. Ο Δαβίδ ήταν άξιος για μύρια στέφανα. Αυτός όμως άφησε τις γυναίκες και στράφηκε κατά του Δαβίδ. Και αν μένε φούσκωνε από τους επένους αυτούς ο Μακάριος και ευθονούσε τον βασιλιά και του φερόταν υβριστικός και περιφωνούσε τη βασιλιά του, τότε θα είχε ίσως κάποια δικαιολογία ο φθόνος. Το καταλαβαίνετε λέει εδώ. Εάν λέει πέρα το μυαλό του αέρα του Δαβίδ, επειδή νίκησε τον εχθρό. Και είπε, να εγώ τον νίκησα ολόκληρο κράτος και ολόκληρο βασιλιάς, ούτε καν ύψωσαν ανάστημα, αλλά πέσανε τρομοκρατημένοι κάτω. Εγώ τον νίκησα, εγώ είμαι αυτός που τον νίκησα. Αν έκανε κάτι τέτοιο, δικαιολογημένα, θα υπήρχε και κάποια δικαιολογία. Θα πούμε ότι υπερηφανεύτηκε, ότι τιμωρήθηκε την υπερηφανιά του. Ούτε και αυτό καν πέρασε από τον λογισμό του Δαβίδ, λέει. Εάν όμως ο Δαβίδ είχε γίνει από καλός, πιο καλός και πιο πράος και είχε παραμείνει πιστός υπήκοος του, ποια δικαία πρόβαση θα είχε το μίσος του Σαούλ. Εδώ παρατηρεί ο Χρυσόστομος ότι μετά την νίκη έγινε πιο ταπεινός. Μετά από το κατόρθωμα ταπεινώθηκε ακόμη περισσότερο. Δεν παρουσίασε λοιπόν υπερηφάνεια, αλλά περισσότερη πραγματικότητα, περισσότερη ταπείνωση. Τότε θα λέγαμε, λέει, αν συνέβη το αντίθετο, ότι συμπεριφέρθηκε ο Δαβίδ υβριστικός, υβριστικός, δηλαδή με υπερηφάνεια. Όταν όμως εξακολουθήσει να τον τιμά ή μάλλον να τον υπηρετεί με περισσότερο ζήλο, και αν το υπακούει σε όλα, τότε λοιπόν ποια πρόφαση θα μπορούσε να έχει ο φθόνος. Λίγο για να προλάβω, γιατί μας πέρασε η ώρα. Ο Δαβίδ λοιπόν, ο Σαούλ, έχει στόχο την εκτέλεσή του. Ο φθονερός δεν σταματάει. Εκτελεί με οποιοδήποτε τρόπο τον ευεργέτη του. Πρέπει να τον εκτελέσει, τελείωσε. Να μην υπάρχει, για να κατασυγάσει λίγο ο φθόνος που υπάρχει μέσα. Το λογισμό μου περνάει πάλι και λέω, να μην υπάρχει μωρέ αυτός που είναι τόσο προδευμένος, τόσο, πώς θα πούμε, καλός άνθρωπος. Και ο Δαβίδ και ο Σαούλ λοιπόν παραγγέλει
να πάει ο Δαβίδ, γιατί ήταν στο Πανόπουλο και έπαιζε λίρα, να του παίξει με τη λίρα του όταν ήταν λυπημένος. Κάθε φορά που είχε λύπη ο Δαβίδ, τον καλούσε και έπαιζε με τη λίρα. Το καλεί και τώρα λοιπόν. Σαούλ. Ο Σαούλ τον Δαβίδ. Παίρνει τη λίρα και παίζει. Την ώρα που έπαιζε απλώνει το χέρι, παίρνει το τόξο, στοχεύει στο κεφάλι του Δαβίδ, το ρίχνει το τόξο, κάνει ο Δαβίδ, λοξά φεύγει. Δύο φορές. Δύο φορές. Είπαμε, τον Ευεργέτη θα σκοτώσουμε, όποιος και αν είναι αυτός. Τον Ευεργέτη θα σκοτώσουμε, όποιος και αν είναι αυτός. Γιατί δεν αντέχουμε στην καλοσύνη του, στην αξία του, στη μεγαλοπρέπειά του, στην αρχοντιά του. Δεν το αντέχουμε αυτό το πράγμα. Θέλουμε να είναι όλοι οι άλλοι κάτω από εμάς, κατώτεροι μας. Και αυτό είναι κίνητρο, έχει σαν αιτία δηλαδή, έχει σαν κίνητρο το φθόνο κατά βάθος. Και λέγει πάλι ο Μεγάλος Βασίλειος, φθόνος ουκίδε προτιμάν το συμφέρον. Θα το εξηγήσω. Ο φθόνος που κουβαλάω μέσα μου δεν καταλαβαίνει γρή να με σεβαστεί. Αφού τον ταΐζω, το φθόνο, δεν τον ταΐζω. Δεν πρέπει σύμφωνα με τα, αυτά που βλέπουμε, το σκυλί λέει που τρώει γαυγίζει, φυλάει εκεί που τρώει. Τούτο το σκυλί που λέγεται φθόνος, που το ταΐζω εγώ, δεν τρώει τον άλλον, τρώει εμένα. Δεν γνωρίζει δηλαδή ο φθόνος το συμφέρον του. Δηλαδή αν π.χ. εγώ πεθάνω από το φθόνο, ο φθόνος δεν καταλαβαίνει, με τρώει. Όχι τον άλλον, ο άλλος δεν χαμπαρίζει που τον φθονώ. Δεν καταλαβαίνει ο αδερφός εκεί κάτω ότι εγώ τον φθονώ. Εγώ το ζω που με τρώει μέσα, το σκουλίκι. Ο άλλος έχει τη χαρά του, έχει τα παιδιά του, έχει τα αγαθά του, τα έχει όλα, τα χαίρεται και εγώ λιώνω. Γιατί το φθονώ. Και λέει, παραλαμβάνω το λέω να το ακούσουμε μια φορά. Φθόνος ουκίδε προτιμάν το συμφέρον. Δεν γνωρίζει ο φθόνος να προτιμάει το συμφέρον του. Να τιμάει δηλαδή και να σέβεται το αφεντικό του. Μάλλον τελειώνω εδώ, θα το συνεχίσουμε την άλλη δόση. Δεν μας παίρνει ο χρόνος να δώσουμε την άλλη ενότητα συνέχεια. Που είναι πάρα πολύ αξιολογή. Και αν χρειαστεί και το επόμενο, και το επόμενο μάθημα. Γιατί είπαμε, ο Ιερός Χρυσόστομος ξεκινάει και λέει, αν το παιδί ή τα παιδιά δεν καταλάβουν το μάθημα, θα το επαναλάβει ο δάσκαλος. Λοιπόν, και επειδή και εγώ ανήκω στην κατηγορία αυτή, παρόλο που το διάβασα, το ξαναδιαβάσαμε και μαζί εδώ και σχολιάσαμε, δεν το έχω καταλάβει καλά και πρέπει να το καταλάβω καλά. Ποιο είναι αυτό? Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ο φθόνος, η ζήλια που είναι μέσα μας. Μάλιστα. Αυτό ζήλια, είναι. Η ζήλια. Είναι. Ότι δηλαδή η ουσία είναι ότι μας τρώει και δεν το τρώμε. Μας κάνει μαμ και δεν καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι το θέμα που σημαίνει. Το πρώτο κακό είναι η ζήλια. Μπορεί να σχολιάσει κανείς να πει κάτι, η ώρα δεν έχει γκίσει, εγώ έπισε το θέμα να πει τη λύση κάτι. Έχετε τον λόγο. Άκουσα από έναν ιεράρχη. Πρόσεχε, μην ξεπέσουμε. Όχι, έβαζε λόγο, παιδί μου, και έλεγε ότι έλεγε για τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο ότι έλεγε και αυτά, αλλά οι εποχές οι τότε με τώρα έχουν αλλάξει. Δηλαδή, σε τι? Και δηλαδή. Έβαλα αυτή και άκουγα μου η τόπια και λέει γιατί. Γιατί τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα, τώρα είναι αλλιώς. Δηλαδή τότε δεν είχαν αεροπλάνα, τώρα έχουν αεροπλάνα. Τότε δεν είχαν αυτά, είναι έτσι. Και δεν μπορεί κανείς να
προσανατολιστεί, να πει πώς είναι τα πράγματα και πώς έρχονται. Τότε είχαν και φόβο Θεού, ήτανε, δηλαδή κάνανε θαύματα όπως το Δαβίλ του έλεγε ο Θεός, έκανε προσευχή και του έλεγε προχώρα εσύ και εγώ και θα νικήσεις. Και τώρα τα πράγματα λέει έχουν αλλάξει. Μετά από εκεί δεν είναι αλλάξει. Τα ίδια τα πράγματα. Το μόνο που δεν έχει αλλάξει είναι ο φθόνος. Είναι. Παραμένει ο ίδιος και χειρότερος ο φθόνος. Σχόλια, Βαγγέλη. Σχόλια και σε αυτές τις εποχές. Και στις εποχές. Και στις σημερινές και στις μεγάλες. Μέχρι τη συντελεία του αιώνα θα υπάρχουν φθονεροί και αχάριστοι, διότι από προσωπική μου εμπειρία έχω διαπιστώσει το εξής, ότι ο Ιουδής πιο αχάριστος στο ευεργετή θέλος. Δηλαδή, ο άνθρωπος που ευεργετής, όχι μόνο σε φθονεί, είναι αχάριστος και θέλει και το κακό σου. Γιατί ο πειρασμός σου, η κακία του, το μίσος, η άσχημη ψυχή του. Η άγνοια του. Υπάρχει και η άγνοια του. Σίγουρα όλα αυτά, βέβαια, ανήκουν σε ανθρώπους που είναι μακριά από το πνεύμα του Ευαγγελίου και το θέλημα του Θεού, έτσι. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του και αγαπάει τον Θεό, πρέπει να ενδιαφέρεται για τον πλησίον του. Για τον? Για τον πλησίον του, για τον αδερφό του. Σωστό. Δεν μπορείς να φθονείς και να μισείς, γιατί πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα μίσος κυριεύεται από το πονηρό πνεύμα. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος έχει ταπεινότητα, είναι πράος, είναι αγαθός, είναι καλός, είναι από το κυριεύεται από το Άγιο Πνεύμα, από το Πνεύμα του Θεού, ας πούμε. Αλλά στην προσωπική μου εμπειρία το έχω διαπιστώσει. Έχω ευεργετήσει και μου έχουν φερθεί αχάριστα. Και όχι μόνο αχάριστα, και με έχουν και κατηγορήσει και με έχουν και βρίξει. Και αν είναι δυνατόν να μου παίρνανε και το κεφάλι. Όποιος κάνει καλό, δεν θα κάνω ένα... Είναι αυτό το λαϊκό που λέει ο λαός, ας πούμε, ουδήσε πιο αχάριστο το ευεργετή. Έκανε ένα καλό. Και όπως τώρα και ο Σαούλ, αντί να του πει ένα ευχαριστώ, ρε αδερφέ, γιατί και στο κάτω-κάτω και δεν είναι και σπουδαίο πράγμα να πεις μια καλή κουβέντα στον άλλο, λέει, ένα ευχαριστώ. Αφού σου συμπεφέρθηκε σωστά. Και εκεί η κακία, η αχαριστία, ο φθόνος, το μίσος, αυτά τα συναισθήματα. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Στο θέμα εκεί που μιλάς τώρα και λες, και να συνδέσω και τα δύο. Έχει λόγο, δηλαδή μπορούμε να προβάλλουμε ως δικαιολογία την αλματώδη πρόοδο των τεχνικών μέσων της επιστήμης, ώστε να λέμε μας εμποδίζει η μεγάλη πρόοδος εποχής να γίνουμε καλύτεροι στην ψυχή και αγιότεροι. Δηλαδή ο φθόνος πολλαπλασιάζεται επειδή βοηθάνε τα μέσα, ή εμείς είμαστε ανήμποροι και ας υπάρχουν τα μέσα. Πρώτα καμιά σχέση η πρόοδος, η τεχνολογία και η επιστήμη. Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι που ήταν φιλόσοφοι και σοφοί έλεγαν εν είδον του δεν είδον, δηλαδή αυτά που ξέρουμε μπροστά, αυτά που δεν ξέρουμε δεν είναι τίποτα. Δηλαδή η τεχνολογία και η επιστήμη και η πρόοδος δεν έχει τέλος. Αλλά αυτό το πράγμα, εμένα δεν... Τότε εγώ ήδη πάω πίσω. Δεν με κάνει καλύτερο. Πρέπει εγώ να θέλω να κάνω κάτι. Πρώτα από το, ο Θεός δεν κάνει για μένα αυτά που μπορώ να κάνω εγώ για τον εαυτό μου, για να σωθώ. Θέλει και τη δική μου προσπάθεια, θέλει και τη δική μου συμμετοχή. Άρα λοιπόν... Τι να το κάνω εγώ να έχω 300 πτυχία και να είμαι σαν τον Ιακούμπα από τη στιγμή, ας πούμε, που ούτε το Θεό αγαπάω. Εν τω μεταξύ, όταν λες ότι αγαπάς το Θεό, πρέπει να το αποδεικνύεις στον πλησίον σου. Έτσι. Εκεί φαίνεται. Δεν μπορεί να λες ότι αγαπάς το Θεό και να διαφορείς για τον πλησίον σου. Εκεί φαίνεται. Έτσι. Εκεί φαίνεται. Και σήμερα έχουμε παραξηγήσει πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα, δεν είναι οπωσδήποτε να δώσεις χρήματα στον άλλον. Γιατί σήμερα δεν είναι ο κόσμος της εποχής εκείνης που πεινούσε. Εγώ έχω δώσει σε ανθρώπους που έχω κάνει τη χειρονομία να δώσω χρήματα και δεν τα δέχτηκαν. Δηλαδή, μπορείς να βοηθήσεις τον άλλον δια του έργου, δια του λόγου και δια του παραδείγματος. Δηλαδή, μπορείς και με ένα λόγο, μπορείς και με το παράδειγμά σου, αν είσαι σωστός, διότι η Ευαγγελική περικοπή που λέει εσείς να είσαι το άλας της γης και το φως του κόσμου, αυτό ακριβώς εννοεί. Δηλαδή, όταν η συμπεριφορά μας είναι σωστή, ο άλλος που σε παρακολουθεί μπορεί να ωφεληθεί. Μπορεί και να σωθεί. Όχι μπορεί,
Όχι μπορεί. Ωφελείται. Δεν νομίζω ότι κάνεις πολλά, δεν νομίζω ότι κάνεις πολλά πράγματα με το να δώσεις 5 και 10. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο. Τι λες αυτά και αυτός δεν ακούει. Το να δώσεις 10 και 20 ευρώ στον άλλο, δεν νομίζω ότι κάνεις πολλά πράγματα. Σχεδόν τίποτα δεν κάνεις. Λοιπόν, να ρωτήσω και εγώ για να... Να ρωτήσεις και εσύ και να... Αυτό λέω, εγώ τα ξέρω τι θέλεις. Τώρα αφού υπάρχουν όλα αυτά που γράφουμε. Τι πρέπει εμείς να κάνουμε σαν άνθρωποι. Σωστή. Άσε τα άλλα. Που φθώνουν και. Και τι συμπεριφορά πρέπει να έχουμε. Μήπως κάτι φτιάξουμε. Τουλάχιστον εμείς που ερχόμαστε εδώ για να απαντήσω, θα απαντήσω με τον εξής τρόπο. Αυτό που σκέπτομαι το σκέπτεται ο Χριστός. Αυτό που πάω να κάνω θα το κάνει ο Χριστός. Και τίποτα άλλο παραπάνω. Να προσθέσω κάτι. Αμέ. Ο Δαβίδ δεν πήγε να πολεμήσει. Και ο να πάρει αξιώματα. Δεν είπε ότι θα πάω εγώ και θα γίνω αντιβασιλέας. Όχι. Δεν. Ο άλλος φοβόταν γιατί. Ενώ εμείς σήμερα να βοηθήσουμε κάτι έχουμε στο νου μας να τον μαδίσουμε αυτό τον άνθρωπο. Δηλαδή με την πρώτη ευκαιρία θα του πει: δεν τρέπεσαι, ρε, εγώ σου κάνω αυτό. Ρε. Και εσύ μου δεν είναι όλοι άνθρωποι αυτό, δεν το λένε όλοι. Το λένε αυτοί που. Είναι το μεγάλο πρόσωπο, Βαγγέλη. Μπορεί να κοίταξε, σε κάθε τομέα λίγο ή πολύ ή πολύ υπάρχουν. Το έχουν αυτό. Το έχουν. Γενικά, το να θέλει να σου δώσω ένα φίλο, περιμένει να σου φέρουν ανθοδέσμοι. Τότε. Εγώ δεν ξέρω τι είναι. Σκεφτόμαστε εμπορικά, δηλαδή. Σου δίνει. Να καταλήξω και τελειώνουμε σε αυτό που είπε. Μην βιάζει να το τελειώσουμε πιο σύντομα. Παρακαλώ, όχι, τελειώσαμε τώρα. Εγώ να καταλήξω σε αυτό που είπε και που είναι όλη η αλήθεια. Ότι. Ότι. Σε μονάδες, σε άτομα. Λοτ, είπε προηγουμένω. Ναι. Θα συναντήσουμε τη δύναμη να αντιμετωπίζουν το γύρο κακό. Θα περιμένουμε να δούμε ένα πλήθος κόσμου να κάνει το καλό, γιατί τότε κι εμείς είμαστε, γινόμαστε καλοί χωρίς να καταλάβουμε και δεν έγιαξε καμία. Αλλά πρέπει να γίνουμε ο Λότ, ο Αβραάμ, ο Χριστός, ο Δαβίδ. Αυτό λέει το παράδειγμα σημερινό. Αλλιώς, μη ζητάμε. Ναι, αλλά λέει για όλους να γίνουμε έτσι. Όλοι δεν γίνονται. Το είπε γιατί. Σαφώς. Το είπε γιατί θέλουν. Σαφώς ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να έρθουν στην πίστη της αλήθειας. Αλλά λέει και παρακάτω πολύ κλητή, αλλά λίγη η εκκλητή. Πολύ είναι κακοπροαίρετη. Να πάμε στην εκκλησία. Έχει τόσα πολλά. Για να μας δώσει. Ξεχνάμε αυτά που μας έχει δώσει. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησε ότι μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησε ότι μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησε ότι μας. Πάτερ ημών, ο ελθείς της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των απειούσεων, δώσει μη σήμερα. Και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Μη εισενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πολιού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αν εγώ δεν φταίω, ο άλλος καλός δεν γίνεται. Ο άλλος καλός δεν γίνεται. Φταίω. Διαφώνω τον εαυτό μου, βλέπει ο άλλος γίνεται καλός. Την εξολογία, την ευχαριστία και μετά τον έρθει. Επίσης συγκρινάμε το